Βγαίνουμε και έχουμε δρομολογήσει μια προσπάθεια να πάμε με αυτά τα σχολεία για να έχουμε εκεί τα σχολιά μας και τα ημερήσια και τα βεπουνά και τα πολιτιστικά μας, γιατί εδώ πλέον έχουμε, δεν χωράμε. Και πάμε καλά, είχαμε κάποια προβλήματα όπως όλοι με το COVID και οικονομικά, αλλά τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν περιμένουμε τίποτα από την Ελλάδα, παρά μόνο τα παιδιά μας, τη γλώσσα μας. Κάνουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα που θέλουμε να το κάνουμε ως τώρα αυτή τη στιγμή, MLS, και ζητάμε από το τύπο Υγείο Παιδείας μόνο να μας το κάνει αυτό. Αυτός είναι ζωγράφος, ήταν για την κατοχή και την αντίσταση, είχε φτιάξει πολλά έργα, ο Ηλίας Σοφέρτης. Είναι πολύ... Εγώ σας παρακολουθώ. Συλλογή. Και να σας πω ότι... Ήταν χρήσιμη. Θαυμάζω τον τρόπο που τοποθετήσετε και μιλάτε και ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς εκεί, μια αληθινή φωνή, δεν θέλω να σας πω τώρα μόνο. Δεν ανήκω γιατί νομίζω ότι δεν είμαι και άξια να ανήκω. Εκεί ένα λεπτό να σας δώσω κι εγώ ένα βιβλίο που έχουμε εδώ που είναι ασήκωτο, ίσως να σας το ταχυδρομήσουμε. Όσο έζησε ο χρόνος. Μια ιστορία μεγάλη. Μάλιστα. Είναι από τότε που ξεκίνησε. Που ξεκίνησε και είναι μέχρι πριν 5-6 χρόνια. Πολύ.